εγώ γενικά, γιατί το έχω ξαναζήσει και στο προηγούμενο που ήμουν, δεν μπορώ το mirroring. Δηλαδή να έχω εγώ ένα χαρακτηριστικό και να το προβάλλω σε σένα. Αυτό, το να κάνεις προβολή στον άλλον, δεν το μπορώ. Δηλαδή να είμαι εγώ οξύθυμη και να γίνω να λέω στο Δήμο είσαι οξύθυμος. Μα κι εγώ είμαι οξύθυμη. Δηλαδή αυτό, η προβολή ρε φίλε, με ενοχλεί η προβολή. Εγώ, αν μου βγάλεις κάτι ύπουλο, θέλω... Κι εγώ έτσι κάνω, ρε, τους πονηρούς ανθρώπους τους αντιμετωπίζω πονηρά. Όχι, εγώ εκθέτω, λέω την αλήθεια. Ναι, γιατί με αποσμέζεται, να μην λέω την αλήθεια. Δεν φοβάμαι. Όχι, δεν φοβάμαι, ενώ δεν θα το αντιμετωπίσω με υπουλή. Αν είναι ναι, αυτή δεν με νοιάζει εμένα. Ούτε τα social, ούτε τίποτα. Ούτε, το έχω αποδείξει, ούτε φαντάζομαι. Δεν έχω καν TikTok, ρε, ρε Δήμο. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Κι εγώ που έχω, δεν θα βαδίσω με βάση ούτε αυτό. Ούτε Twitter έχω. Με νοιάζει. Έχω μόνο Instagram. Και τηλέφωνο δεν έχουν όλη μέρα. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη το ότι γνώρισα αυτούς που γνώρισα και δεν με αφήνει να περνάω καλά. Έχει δύο μέρες. Μου κάνουν επίθεση. Αυτή και η Αλεξάνδρα. Από χθες ξεκίνησε αυτό. Επειδή νιώσανε ότι εγώ είμαι πιο κοντά, ας πούμε, με μερικά άτομα. Κοίτα. Πιστεύω. Εμένα αυτό που μου φάνηκε αστείο είναι να γυρνάει να λέει για μένα ότι έχει αμφιβολίες για μένα. Για μένα. Που δεν έχω ανοίξει το στόμα μου να πω τίποτα. Επειδή το είπες εσύ, ρε. Ποτέ. Επειδή το είπες εσύ, το είπε και αυτή. Α, επειδή είπα εγώ ότι δεν την εμπιστεύομαι, πρέπει να το πει και αυτή για να μην φανεί. Αυτή που απέδειξε ότι δεν πρέπει να την εμπιστεύεσαι, ήθελε να το πει και αυτή εγώ, για σένα. Που δεν έχω πει τίποτα για καμία. Ξέρω πράγματα ακόμα και για κοπέλες που δεν είμαστε κοντά και δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν έχω πει τίποτα για καμία. Κάποιοι χαρακτήρες φαίνονται αλλιώς από την τηλεόραση. Και άμα μπεις και τους ζήσεις, που όταν τους ζήσεις, βλέπεις και το backstage, βλέπεις και τη συγκατοίκηση, βλέπεις και τη συμπεριφορά όταν δεν υπάρχουν κάμερες, αντιλαμβάνομαι ότι η άποψη αλλάζει. Φαίνεται πολύ γλυκιά πάντως. Από αυτά που μου είπε η κόρη της αδερφής μου. Εγώ δεν είχα ψάξει πολύ γενικά τους χαρακτήρες εδώ. Ήθελα να πάρω άποψη δικιά μου. Γι' αυτό και δεν ήρθα με στόχους ή κάποιες προτιμήσεις. Θυμάσαι τι ερωτήσεις έκανα. Θυμήσου τις ερωτήσεις που τις έκανα και θα καταλάβεις. Άσχετα αν απάντησε αλήθεια ή ψέματα, πώς γίνεται να έχει αλλάξει 10 φίλες. 10 έχει αλλάξει φίλες εδώ μας. Και όλες από φάουλ δικά της. Εμείς κακοχαρακτηρίζουν εμένα και τα παιδιά κλικά που απλά έχουμε την ίδια παρέα από την αρχή μέχρι το τέλος, ρε. Αυτός που αλλάζει συνέχεια παρέες δεν είναι ο ύποπτος. Αυτός που έχει την ίδια παρέα πάντα είναι ο ύποπτος. Αυτός που αλλάζει συνέχεια παρέες, για ποιο λόγο αλλάζει παρέες. Ήταν κολλητή με την... ξεκίνησε με τη Μαρκέλα, μετά έγινε για λίγο με την Νίκη, τη χρησιμοποίησε μπραφ. Έγινε με την Αδριάννα, μετά έγινε με την Αλεξάνδρα, μετά με την Γλυκερία. Κάτσε ρε φίλε. Τόσους φίλους δεν αλλάζουμε στη ζωή σε 10 χρόνια. Εσύ άλλαξες μέσα σε 2 μήνες 10 φίλες. Αν δεν έχει στρατηγική αυτό το πράγμα, ποιο έχει στρατηγική. Ότι κάνω εγώ με αυτούς τους. Με τους ίδιους κάνω πάρα. Με τον Τζέσον και τον Δημήτρη και ήρθε και ο Κόρκος. Δεν δέχεται το ότι εγώ δεν θέλω να. Είμαι φίλη της νομίζω. Δεν δέχεται να μην θέλει κάποια κοπέλα να μην είναι φίλη της. Αυτό δεν δέχεται. Δεν το δέχεται. Ενώ είναι πραγματικότητα. Και για τους δύο είναι πραγματικό. Και τον Μπελετιά δεν τη θέλει κανένας για φίλο. Και αυτή δεν τη θέλει κανένας για φίλη.